πολυεπίπεδες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για το αν θα οριστεί τελικά Υπουργικό Συμβούλιο στη Λευκωσία για τις τελικές αποφάσεις γύρω από την ενδεχόμενη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να θέλει διευκρίνηση συγκεκριμένων σημείων, τα οποία θεωρεί σημαντικά για να προχωρήσει στη λήψη της τελικής απόφασης. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται από τα Υπουργεία Εμπορίου, Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται και διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές, τον ΑΔΜΙΕ και την Κομισιόν. Αυτός ο κυκαιώνας διαβουλεύσεων, συζητήσεων και διαπραγματεύσεων αποτελεί την αιτία που έχει παγώσει προς το παρόν η διεξαγωγή Υπουργικού Συμβουλίου στην Κύπρο με αυτό το αντικείμενο. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος, διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Κύπρου, ερωτηθεί σε συνέντευξή του στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ για το γεωπολιτικό κίνδυνο, τόνισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο ίδιος επεσήμανε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης στην Κύπρο εξακολουθεί να παραμένει ότι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού με επιπλέον ποσά πριν ολοκληρωθεί το έργο. Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη την 3η 10 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών. Όπως ανακοίνωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, στη σύσκεψη θα μετάσχουν Υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Οικονομικών και ο Υφυπουργός παρά το Προέδρου εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ενέργειας εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, της εταιρείας Nexans και η νομική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.